105 χρόνια κλείνει, ε. Ωρε Άρη. 105 χρόνια Άρης. Δεν είχε χορτάρι. Ξερό ήταν το γήπεδο. Ξερό ήτανε. Να έπαιζα πάλι στον Άρη. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Λένε πολλές φορές για τη φανέλα. Είναι βαριά η φανέλα του Άρη. Είναι βαριά η ιστορία. Ακολουθεί κόσμος. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και το τραγούδι του Άρη, ο ύμνος του Άρη, λέει «Άρης νικητής». Κι εγώ όμως έπαιζα για τον Άρη. Αυτό είναι. Για τον Άρη έπαιζα, δεν έπαιζα για κανέναν άλλο. Χαριλάω σπίτι μου πραγματικά. Κέρδισα αγάπη από τον κόσμο. Κέρδισα πράγματα που δεν μπορούσα να τα φανταστώ πριν. Εγώ να πάρω την μπάσα και να έρθω κατευθείαν στον Κλεάνθη Βικελίδη, μια που είμαστε στον χώρο, στον τιμητικό χώρο. Ο Κλεάνθης Βικελίδης ήταν η συνείδηση του Άρη. Ένας μαχητής, ένας άνθρωπος που ποτέ δεν άφηνε κάτι που διεκδικούσε να το χάσει. Δεν του άρεσε καθόλου, ήταν και μέχρι το τέλος πάλευε. Μα ήταν πολύ μαχητικός. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα ομαδικό. Άμα δεν έχεις καλούς συμπαίκτες, φίλους, δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Έτρα ο Κωνσταντινίδης, κεφαλιά, 2-1. Πάρτο. Ρηκτίδης, μπάλας. Ναλμπάντης, Σπυρίδωνος, Σεμερτζής, Κεραμιδάς, Γούναρης, Σιρόπουλος, Κωνσταντινίδης, Αλεξιάδης, Παπαϊωάννου. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα, από την πρώτη στιγμή που ήρθα στα δύσκολα. Μεγάλη τιμή και εύχομαι να ανταποκριθώ και στις απαιτήσεις της διοίκησης και του κόσμου. Ο λόγος σου, η συμπεριφορά σου, ο τρόπος που παίζεις, ο τρόπος που μιλάς, αυτό είναι αρχηγός για μένα μέσα στην κατηγορία. Έτσι πρέπει να σκέφτονται αυτοί που είναι αρχηγοί και που ήταν αρχηγοί. Πολύ περισσότερο για τον κόσμο. Ο κόσμος που δεν έχει αφήσει ποτέ την ομάδα μόνη της, αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά. Ο Άρης, σε όλη μου τη διαδρομή, ήταν ένα μεγάλο σχολείο, ένα σχολείο ζωής. Νιώθω σαν να είμαι κι εγώ μέσα, αυτό νιώθω, τίποτα άλλο. Ω, να τρίγεσαι. Κεφαλιά, η μπάλα αυτό στο Σκαρμούτσο, κάνει το σκορ.